Έκαναν πίσω τελικά οι εργαζόμενοι στα μέσα μαζικής μεταφοράς και αύριο θα πραγματοποιήσουν στάσεις εργασίας αντί για 24-ωρη απεργία, προκειμένου οι μαθητές που δίνουν πανελλαδικές να μεταβούν στα εξεταστικά κέντρα. Από την απεργία εξαιρέθηκαν και οι καθηγητές. Προηγήθηκε ένα θρίλερ με το Υπουργείο Παιδείας να προσφεύγει στη δικαιοσύνη. Δεν είναι σωστό τα παιδιά που με τόσες αντίξωες συνθήκες έχουν ετοιμαστεί όλο το χρόνο να χάσουν τις εξετάσεις. Μετά την καταγραφή, οι συνδικαλιστές και οι κοινωνίες άλπισαν υποχώρηση. Μετρό, τραμ, ηλεκτρικός δεν θα πραγματοποιήσουν 24 απεργία αλλά στάσεις εργασίας από τις 10 το πρωί. Λεωφορεία, τρόλεϊ θα τραβήξουν χειρόφρονα από τη 1 το μεσημέρι στις 5 το απόγευμα, ενώ στον προαστιακό θα γίνει στάση εργασίας από τις 12 στις 4 το απόγευμα. Επειδή δεν θέλουμε να δημιουργήσουμε πρόβλημα στα παιδιά που κυνηγούν τα όνειρά τους, αλλάξαμε την ώρα της στάσης εργασίας. Νωρίτερα το Υπουργείο Παιδείας κατέθεσε αγωγή καθώς τον προκήρυξαν την απεργία. Εγώ πρέπει να παίρνω λεωφορείο τρένο για να έρχομαι στη δουλειά μου. Τι άλλαξε από την Παρασκευή που προκήρυξαν τη 4ωρη στάση εργασίας το μεσημέρι μέχρι χτες που άλλαξαν την απόφασή τους? Ποιον εξυπηρετεί αυτή η αλλαγή στάσης? Υποκριτικά έρχεστε τώρα να ρίξετε κροκοδίλια δάκρυα για τις χιλιάδες μαθητές. Τι να πει, πες κάτι μένει. Γκέμπελς λέγεται αυτό. Το κέντρο της Αθήνας θα είναι πάντως αποκλεισμένο αύριο, καθώς η ΑΔΔ έχει προγραμματίσει συλλαλητήριο στις 11 το πρωί και η ΓΕΣΕ στις 4 το απόγευμα. Το δικαίωμα στην απεργία που θίγεται ουσιαστικά είναι για το δημόσιο τομέα, όπου η απεργία όχι μόνο παρεμποδίζεται, θα έλεγα εξαλείφεται σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Ραντεβού στους καταπέλτες των πλοίων τα ξημερώματα της Τετάρτης έδωσαν και τα 13 νεκαυτεργατικά σωματεία που προκύρωσαν 24-ωρη απεργία, στην οποία απάντησαν με προσφυγή ή ακτοπλόη. Η κυβέρνηση στηρίζει μόνο τα μεγάλα ιδιωτικά συμφέροντα. Γι' αυτό ακριβώς και με το εργασιακό νομοσχέδιο έρχεται να υλοποιήσει τις δεσμεύσεις που ανέλαβε απέναντί τους. Πριν από λίγη ώρα κηρύχθηκε παράνομη με δικαστική απόφαση η αυριανή απεργία των ναυτεργατών. Στο λιμάνι μας περιμένει ο Λάμπρος Δεμερτζής. Μάρα, είναι η δεύτερη απεργία που κηρύσσεται παράνομη από το μονομελές πρωτοδικείο του Πειραιά, όπως και αυτή της 10 Ιουνίου. Να σου πω όμως ότι τα 13 ναυτεργατικά σωματεία είναι αποφασισμένα αύριο να βρεθούν εδώ και να κάνουν κανονικά την απεργία και να παραμείνουν δεμένα τα πλοία στο λιμάνι του Πειραιά. Να σου πω ότι θα υπάρχουν από νωρίς το πρωί άνθρωποι εδώ προκειμένου να περιφρουρήσουν. Πηγές από το Υπουργείο Ναυτιλίας επισημαίνουν ότι δεν θα έχουμε τις εικόνες που είδαμε στις 10 του Ιούνιου, που υπήρξαν ταξιδιώτες και διαπληκτισμός με τους ναυτεργάτες, γιατί συμμετέχουν και τα 13 ναυτικά σωματεία και θεωρούν ότι η απεργία θα γίνει κανονικά. Μάρα. Περιμένουμε λοιπόν αύριο να δούμε. Πάλι οι πολίτες θα ταλαιπωρηθούν. Ευχαριστώ πολύ, Λάμπρο.